τον πύργο με αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ και εκεί πηγαίνω συχνά. Και βέβαια, να πω και την αλήθεια, όποτε μπορώ και έχω το χρόνο, πηγαίνω σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, γιατί έχω παντού γνωστούς και φίλους που με αγαπάνε και το ξέρω. Και πάντα πηγαίνω να τους χαιρετήσω, να με δούνε, να τους δω. Το βλέπουμε από τα μηνύματα αλατρείας που στέλνουν όλοι εδώ οι φίλοι, φίλες. Αρκετές φίλες. Χαίρομαι που ο κόσμος με αγαπάει για τη δουλειά μου, γιατί προσπαθώ κάθε φορά, σε ό,τι και αν κάνω, μιλάω πάντα επαγγελματικά, βλέπω ότι έχει αντίκρισμα η δουλειά μου. Βλέπω ότι ο κόσμος εκτιμάει αυτό που κάνω και όχι αυτά που βλέπουμε καθημερινά στην τηλεόραση. Και να σου πω και την αλήθεια, ντρέπομαι για αυτό που βλέπω στην τηλεόραση. Δεν μου αρέσει καθόλου η τηλεόραση. Πρέπει να σου πω ότι σχεδόν δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι καθημερινά ένα πράγμα το οποίο βλέπεις, ας το συνδυάσουμε reality και κουζίνα. Δηλαδή όλα γίνονται γύρω από την κουζίνα, από το φαγητό. Έχει μπει και το φαγητό στο reality. Είναι ένα πράγμα πολύ περίεργο, δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ειδικά τον τελευταίο καιρό πολύ, πολύ φαγητό. Εύχομαι να αλλάξει τηλεόραση, να γίνει πολύ καλύτερη και να μιλήσουν στην τηλεόραση άνθρωποι επί της ουσίας και να πούνε πράγματα ουσιαστικά και αληθινά. Νίκο, βρίσκεσαι σε ένα χώρο που τραβάει σε υπερβολικό βαθμό τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι. Τι είναι ψεύτικο και τι αληθινό σε αυτό το χώρο, μιας που βρίσκεσαι εκεί πέρα, θα έχεις δει ορισμένα πραγματάκια. Ναι, θα σου κάνω εγώ μια ερώτηση να με απαντήσεις εσύ. Ναι. Εγώ εσίως είμαι 3 χρόνια, ας πούμε, αναγνωρίσιμο ως προς τον κόσμο. Ναι. Αυτό που κάνω εγώ, το ότι δεν θέλω να βγαίνω στα φώτα της δημοσιότητας για κάποιο λόγο δικό μου, έτσι. Ο λόγος είναι πολύ απλούστατος. Θα βγω να μιλήσω όταν έχω να πω κάτι για τη δουλειά μου. Δεν είμαι ούτε ηθοποιός να βγαίνω και να παίξω σε κάποιο σύριαλ, δεν είμαι ούτε παρουσιαστής και δεν είμαι κανένας άνθρωπος ο οποίος μπορώ να κρίνω τα πάντα. Σίγουρα. Αυτός που με κρίνει είναι πάντα ο κόσμος και με κρίνει για τη δουλειά μου. Και αυτό θέλω να πετύχω. Δεν με αφορά τίποτε άλλο. Οπότε σου λέω αυτό το πράγμα, ότι δεν έχω κάποιο λόγο να βγω έξω και να πω οτιδήποτε πράγμα άλλο εκτός από τη δουλειά μου. Γιατί να το πω? Δεν υπάρχει. Ο κόσμος θέλει να με δει και να με ακούσει μέσα από τη δουλειά μου, μέσα από τη μουσική μου, από τα τραγούδια μου. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Δεν έχω κανένα λόγο να βγω και να μιλάω για άσχετα πράγματα περί ανέμων και υδάτων. Εμπιστεύεσαι εύκολα ανθρώπους στον χώρο της τραγουδιού γενικά? Να σου πω την αλήθεια, είμαι πάντα ειλικρινής. Δεν εμπιστεύομαι εύκολα. Έχω γίνει πιο καχύποπτος. Πάντα ήμουν καχύποπτος, γιατί πάντα προσέχω τα νότα μου. Προστατεύω τον εαυτό μου από κάθε δύσκολη στιγμή που πιστεύω ότι μπορεί να έρθει. Είμαι καχύποπτος, ναι, είμαι. Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Η καλύτερη πληρωμή για τον Νίκο Οικονομόπουλο είναι να πας στο δισκοπολείο να αγοράσεις CD ή να έρθεις στο μαγαζί που εμφανίζεσαι και να σε χειροκροτήσει ο κόσμος? Για έναν που σε θαυμάζει. Η πληρωμή για μένα, και το λέω ειλικρινά αυτό, είναι το χειροκρότημα. Το πιο όμορφο συνέστημα που έχω ζήσει στη ζωή μου είναι κάθε φορά που όταν τραγουδάω, τελειώνοντας ή αρχίζοντας το τραγούδι, είναι το χειροκρότημα του κόσμου. Εκεί αισθάνεσαι ότι όλος ο κόσμος ζει μέσα μου. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω, γινόμαστε ένα. Αυτό το πράγμα δεν το αλλάζω με τίποτα στον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε μία θαυμάστρια εδώ πέρα. Απλά να σου κάνει μία ερωτησούλα. Την έχουμε εδώ και περιμένει πάρα πολύ ώρα. Είναι η φίλη μας η Ελευθερία. Είναι η κόρη εδώ ενός παραγωγού που κάνει μία κομπίλα εδώ στον Αιγαίο. Θέλει να σου πει ένα γεια. Θα μας κάνεις την τιμή να της πεις μία κουβεντούλα. Πες, Ελευθερία. Καλησπέρα. Γεια σου, Ελευθερία. Θα ήθελα να σε ρωτήσω. Για πόσο ακόμα θα τραγουδάς το Fever μαζί με τον Γιάννη Πάριο? Στο Fever θα είμαστε, το είπα και πριν, ότι θα είμαστε μέχρι 20 Μαρτίου ή 27. Δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο, αλλά μέχρι τότε θα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες να το ρωτήσεις κάτι άλλο, Ελευθερία? Όχι, εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και λίγο άγχος, Νίκο. Οπότε, θαυμάστρια. Οπότε, πάρα πολύ. Οπότε μας έλυσες. Εδώ έχουμε άγχος εμείς. Ναι, ναι. Αρκετό άγχος, τέλος πάντων. Καλό είναι να έχουμε όλοι άγχος. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας πάρα πολύ όμορφα. Αν δεν υπάρχει άγχος, και οι τραγουδιστές και εσείς οι τραγουδιστές έχετε άγχος, Νίκο? Όχι, λέω να μην έχεις άγχος που συζητάμε εμείς οι δύο. Εμείς είναι η δουλειά μας αυτή, να συζητήσουμε για τη μουσική. Εντάξει.
Από εκεί και πέρα τη δουλειά σου την κάνετε πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο. Νίκο, θέλω να πάω λίγο πιο παλιά. Τώρα μου μιλάει ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Εγώ είμαι ο Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Ο πιο όμορφος, ξέρεις. Λοιπόν, Νίκο, ναι. Θέλω να πάω με πιο παλιά. Θέλω να σε φέρω λίγο στο παρελθόν σου, λίγο στην Πάτρα. Ναι. Και βασικά θέλω να το ξεκινήσω κάπως αλλιώς. Σου αρέσουν τα CD, σου αρέσουν οι δίσκοι, έτσι. Έχεις συλλογή δίσκων και CD. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω συλλογή. Δεν γενικότερα έχεις. Πράγματα που θα έπρεπε κάθε άνθρωπος να... Έτσι, είναι λίγο ακατάστατο στη ζωή μου γενικότερα. Ούτε έτσι, έχω δίσκους CD, ας πούμε. Τα έχω, ξέρεις, πάρα πολλά μαζί, δεν τα έχω στη σειρά. Δεν έχω... Δεν μου λες κάτι άλλο, θα αλλού το πάω. Κάπου αλλού θες να καταλήξεις. Πήγαινε το κατευθείαν εκεί για να μην μπαίνει ακόμα. Ηχογραφημένη κασέτα. Ναι. Κάτι το. Για πες μας λίγα πράγματα για αυτήν. Θέλω να είναι ηχογραφημένη κασέτα. Κάποιος άνθρωπος έχει μια ηχογραφημένη κασέτα όταν ήσουν μικρός. Δεν ξέρω. Θέλω να είμαι κάποια σκέψη που σε κάνει να γελάς. Θέλω να είμαι αυτή η λέξη που θα λες όπου κι αν πας. Και επειδή αυτή ήταν η πρώτη άνθρωπο, κατάλαβα. Θέλω να είμαι στήριγμά σου, στη ζωή σου τη στροφή και στο δάκρυ σου το γάτι που σ' αγγίζει πιο πολύ. Θέλω να είμαι το σκοτάδι και μαζί σου να χαθώ. Όχι απλά για να σε έχω, μα γιατί σε αγαπώ. Μου το έχουν πει κάποιοι φίλοι. Και λέω κάποια στιγμή μετά από πολλά χρόνια, αν είναι αξιός να μπορέσω να κάνω μια αρχή από την αρχή, θα ήθελα πάρα πολύ να μοιραστώ. Θεσσαλονίκη, πότε σκοπεύεις να μας δω κάποια φιλία? Κοίταξε, κάθε χρόνο με την Θεσσαλονίκη έχουμε κάνει συνέχεια, αλλά λόγω του ότι θέλω να είμαι συντροφιάς σου, κάποιες ώρες μοναξιάς. Θέλω να είμαι αγκαλιά σου, με φιλιά να με μετά το φίβερ, δηλαδή, δεν ξέρουμε κάτι που στο μυαλό σου μια στιγμή άλλη τιμή. Αλλά πάρα πολύ στο πλευρό σου, της ψυχής σου. Λοιπόν, Νίκο, να μην σε κουράζουμε άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μας κάνει άλλη γνωστή κάτι τελευταίες. Στη ζωή σου τη στροφή. Δουλειά έτσι. Ποιο τραγουδάκι θα κάνεις όλο το fan club που έγινε ούτε εκεί. Πιο πολύ. Θέλω να με το σκοτάδι και μαζί σου να καθώ. Όχι απλά για να σε έχω, μα γιατί σε αγαπώ. Λοιπόν, εμείς θα σε ευχαριστήσουμε. Θέλω να με στήριγμά σου, στη ζωή σου τη στροφή και στο δάκρυ σου το γάδι που σ' αγγίζει πιο πολύ. Θέλω να με το σκοτάδι και μαζί σου να χαθώ. Όχι απλά για να σε έχω, μα γιατί σε αγαπώ. Μα γιατί σε αγαπώ. Μα γιατί σε αγαπώ. Δεν μου λες ένα τελευταίο. Νίκος Οικονομόπουλος, θα άλλαζες ποτέ στυλ από λαϊκός καλλιτέχνης να γινώσει ένα pop rock? Όχι. Όχι. Αγαπώ το λαϊκό τραγούδι και θα το υπηρετώ όσο θα μπορώ. Αγαπάς λοιπόν το ελληνικό τραγούδι και θα το υπηρετείς όσο μπορείς και εμείς... Όχι πως δεν αγαπώ και την ξένη μουσική, άλλη μόνο. Και εμείς... Η μουσική είναι πολύ ωραία. Δεν έχει καμία σχέση, αλλά επειδή ζω στην Ελλάδα και έχω μεγαλώσει με τα ελληνικά τραπ, θέλω να υπηρετήσω αυτό το είδος μουσικής και... Μάλιστα.